Είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιον σίγμα ταφ και 21 εδάφιο. 6 κεφάλαιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 21 εδάφιο. Σαμουήλ Α, από τη σελίδα 269. Και απέστειλαν μηνυτάς προς τους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρήμ, λέγοντες: «Οι Φιλιστέοι έφεραν οπίσω την κυβωτών του Κυρίου, κατάβητε αναβιβάσατε αυτήν προς εαυτούς». Και ήλθαν οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Ναβιναδάβ επί των Λόφων και Λεάζαρ των ιών αυτού καθιέρωσαν δια να φυλάτει την κυβωτών του Κυρίου. Και αυτής ημέρας ετέθη κυβωτός εν Κυριάθ Ιαρήμ, παρήλθεν καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη και πάσο οίκος Ισραήλ εστέναζε αναζητών των Κύριων. Κι είπε ο Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον: «Εάν εσείς επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον, αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς αλωτρίους και τα σασταρώθ και ετοιμάσατε τα σκαρδίας ημών προς τον Κύριον και αυτόν μόνον λατρεύετε και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλίμ και τους Ασταρώθ και λάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε ο Σαμουήλ: «Συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί περιμόν προς τον Κύριον». Και συνήκθησαν ομού εις Μισπά και ίδλυσαν είδωρ και εξέχιαν ενώπιον του Κυρίου και νίστευσαν την ημέραν εκείνη και είπον: «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον». Και έκρινε ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε άκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν εις ατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ. Και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπαν οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ: «Μην παύσεις βοών υπέρ ημών προς τον Κύριον το Θεόν ημών, δια να σώσει μας εκ χειρός των Φιλιστέων». Και έλαβε ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινών και προσέφερεν ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και βόησεν ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ και επίκουσεν αυτού ο Κύριος. Και ενώ προσέφερεν ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι δια να πολεμήσω σικά τον Ισραήλ. Και ευρόντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέρα εκείνη επί τους Φιλιστέους και κατετρόπωσεν αυτούς και εκτυπήθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εκ Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς έως υποκάτω της Βεθχάρ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβενέζερ. Μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος. Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήλθαν πλέον εις τα όρια του Ισραήλ και ήτο η χείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρας του Σαμουήλ. Και επόλεις τας οποίας οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από του Ισραήλ απεδόθησαν εις τον Ισραήλ από Ακαρών έως Γάθ και ελευθέρωσεν ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων και ήτο η ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αμοραίων. Αμήν». Ο Ηλί ήταν ο προτελευταίος, θα λέγαμε ο τελευταίος κριτής, γιατί μετά άρχισε η περίοδος των προφητών στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ναι μεν περπάτησε καλά και ευσεβώς ενώπιον του Κυρίου, όμως τα παιδιά του έπραταν το πονηρό ενώπιον του Θεού. Ο Ηλί δεν έβαζε τα πράγματα στη θέση τους, παραπονιότανε στα παιδιά του και έλεγε «επιστρέψτε», αλλά ενώ είχε την εξουσία να κάνει το θέλημα του Θεού, ποτέ δεν το έκανε, με αποτέλεσμα όταν γέρασε και ανέλαβαν πια κριτές τα δύο παιδιά του Ηλί, ο Θεός απομακρύνθηκε από το λαό Ισραήλ, με αποτέλεσμα οι Φιλιστέοι να υπερισχύσουν και καθώς υπερίσχυαν σκέφτηκαν οι του Ηλί να μεταφέρουν την κυβωτό μήπως και τους βοηθήσει ο Θεός, αλλά η απόφαση ήταν λυμένη από το Θεό, η καταστροφή και η ήττα τους από τους Φιλιστέους, ώστε εχμαλωτίστηκε και η κυβωτός.
Όμως από εκεί και πέρασαν οι ταλαιπωρίες τους Φιλιστέους, καθώς όπου την πήγαιναν έρχονταν η κρίση του Θεού. Περίπου 7 μήνες γύριζε από πόλη σε πόλη των Φιλιστέων, μέχρι που αποφάσισαν να την επιστρέψουν στον Ισραήλ. Και μάλιστα για να βεβαιωθούν ότι αυτό ήταν παρακυρίου, έβαλαν δύο αγελάδες χωρίς να τους οδηγούν, και παρόλο που τα μικρά τους τα είχαν κρατήσει πίσω, που είναι έξω από το ένστικτο των ζώων, οι αγελάδες οδήγησαν την κυβωτό της Διαθήκης των Ισραήλ. Και βέβαια η έκπληξη ήταν μεγάλη των Ισραηλιτών, καθώς είδαν δύο αγελάδες χωρίς να κυβερνώνται να έρχονται με την κυβωτό της Διαθήκης μέσα προς τον Ισραήλ. Και έτσι έφτασε η κυβωτός μέχρι Κυριάθ Ιαρίμ, όπου ανέθεσαν στον οίκο του Αβιναδάβ και στον Ελεάζαρ τον ιόν αυτού να φυλάτει την κυβωτόν. Όμως τα πράγματα δεν άλλαξαν. Ήρθε η κυβωτός, ο Θεός επέστρεψε την κυβωτό στο λαό Ισραήλ, αλλά ο λαός Ισραήλ ήταν σκλάβοι και δούλοι των Φιλιστέων και εξητούσαν τον Θεό 20 χρόνια και δεν τον έβρισκαν. Προσεύχονταν, σκέφτονταν, συζητούσαν, έψαγναν τρόπο να ελευθερωθούν τώρα που ήρθε και η κυβωτός μέσα στα όρια τους, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Ξέρετε, θα πει 20 χρόνια να προσεύχονται, 20 χρόνια να εξητούν τον Θεό, 20 χρόνια να αγωνίζονται και να μην υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, κανένα φως μέσα στο σκοτάδι. Φοβερό είναι. Και να είσαι και λαός του Θεού και να έχεις και την κυβωτό της Διαθήκης, να προσεύχονται και να μην υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Μα κανένα αποτέλεσμα, κανένα αποτέλεσμα. Ανάμεσα στο λαό όμως ήταν ο Σαμουήλ, ένας άνθρωπος ετηθής, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού παρακυρίου, ένας άνθρωπος εκλεκτός του Θεού. Ο Θεός τον είχε εκλέξει για να είναι ο τελευταίος μεν κριτής και ο πρώτος προφήτης στο λαό Ισραήλ, καθώς άρχιζε η περίοδος των προφητών, ο οποίος και αυτός προσευχότανε και αυτός ήξερε γιατί δεν απαντάει ο Θεός. Όλος ο λαός προσευχότανε, ο Θεός δεν απαντούσε και δεν είχαν καταλάβει το γιατί. Ο Σαμουήλ προσευχότανε και ήξερε πάρα πολύ καλά γιατί δεν απαντάει ο Θεός. Και μέσα από το Λόγο του Θεού έρχεται ο ίδιος ο Θεός να μας αποκαλύπτει γιατί, ενώ προσευχόμαστε, δεν απαντάει ο Θεός. Πότε, να κάνω αλλιώς την ερώτηση, ενώ προσευχόμαστε ο Θεός δεν απαντάει? Και ο Σαμουήλ έχει τη λύση. Και είπε ο Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον: δεν απαντάει ο Θεός, αλλά εάν εσείς επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον πρώτον, εάν δηλαδή μετανοήσετε, όχι μεταμεληθείτε, μετανοήσατε που σημαίνει μετανοώ και επιστρέφω στο Θεό, αναγνωρίζω τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου, τις παραβάσεις μου, όπως δεν αναγνώρισε ο Ηλί για τα παιδιά του, όπως δεν βλέπουμε να αναγνώρισαν τα λάθη του τα παιδιά του Ηλί, ο λαός Ισραήλ. Εάν εσείς μετανοείτε, όχι λέτε απλώς έκανα λάθος, θα το διορθώσω, όχι η προσευχή να είναι σαν του Ισάφ, ήρθε καταστροφή, εγώ θα τα επανορθώσω, και ο Θεός λέει εσύ θα φτιάχνεις και εγώ θα γκρεμίζω. Εάν μετανοείτε και επιστρέφετε στο Θεό, γιατί ενώπιόν του μετανοείτε πρώτον και η μετάνοιά σας έχει έργα, μετανοίας δηλαδή, δεύτερον αποβάλλεται εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλωτρίους και τις Ασταρώθ, δηλαδή λάτρευαν το Θεό αλλά είχαν ανάμεσά τους και θεάλους θεούς, Ασταρώθ,
άλλους διαφορετικούς θεούς, λάτρευαν τη ματαιότητα. Θεωρούσαν θεούς αυτούς που δεν ήσαν. Και μπορεί, γιατί όλη η γραφή αυτή είναι θεόπνευστος και φέλιμος, γιατί είναι η διδασκαλία μας. Και εμείς μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε αλλοτρίους θεούς ή να μην έχουμε Αστάρωθ, αλλά έχουμε άλλα είδωλα πολλές φορές στην καρδιά μας, τα οποία λατρεύουμε, και τι σημαίνει λατρεύουμε, θυσιάζουμε εκ της ζωής μας υπέρ των ειδώλων. Σπαταλάμε τη ζωή μας υπέρ των ειδώλων, δηλαδή αυτών που τα θεωρούμε μεγάλα και σπουδαία για τη ζωή μας, αν και ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι μεγάλο στον κόσμο αυτό, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Θεωρούμε κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό στη ζωή μας, θυσιάζουμε γι' αυτόν πολλά από τη ζωή μας ή γι' αυτά πολλά από τη ζωή μας, και έτσι λατρεύουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο αλλότριους θεούς και τα σασταρώθ. Και ο Σαμουήλ τους λέει, εάν μετανοήσατε και επιστρέψετε στο Θεό πρώτον, δεύτερον, εκβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς, τους αλλοτρίους και τα σασταρώθ, ελευθερωθείτε από τις ματαιότητες και τα είδωλα. Τρίτον, και ετοιμάσετε την καρδιά σας προς τον Κύριο. Τι σημαίνει ετοιμάζω την καρδιά μου προς τον Κύριο? Η καρδιά θέλει. Το πρόβλημα είναι όμως τι θέλει. Η καρδιά διαλογίζεται, αλλά τι διαλογίζεται? Η καρδιά μας λοιπόν έχει πίκρα, θέλει ετοιμασία, θέλει καθαρισμό. Έχει φθόνο, θέλει ετοιμασία, θέλει καθαρισμό. Έχει επιθυμίες άλλων πραγμάτων, θέλει καθαρισμό. Δηλαδή πώς θα καθαρίσω την καρδιά μου? Θα έλθω εις αυτόν, θα γονατίσω μπροστά στο Θεό και θα ανοίξω την καρδιά μου στον Κύριο να δω πρώτον εγώ τι περιέχει και να τα φέρω στο Θεό, και ύστερα ο Θεός να μου αποκαλύψει τι είναι αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό και είναι στην καρδιά μου, να την καθαρίσω σήμερα με το αίμα του Χριστού, να την ετοιμάσω για να συναντήσω τον Κύριο. Γιατί αν στην καρδιά μου φιλοξενώ άλλες επιθυμίες, δεν μπορώ να πλησιάσω τον Θεό. Γιατί μέγα εμπόδιο, μέγας χωρισμός μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι οι αμαρτίες μας, οι οποίες βασίζονται στις επιθυμίες μας και βασικά στις επιθυμίες της καρδιάς μας, αλλά και στις λογικές σκέψεις μας και αποφάσεις μας, αλλά και στις επιθυμίες της σαρκός μας. Όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει ετοιμάσατε τα σκαρδία σας, εννοεί όλο τον εαυτό σου να τον ετοιμάσεις, να καταδικάσεις τις επιθυμίες της σάρκας σου που σε απομακρύνουν από το Θεό, να καθαρίσεις την καρδιά σου που σε απομακρύνει από το Θεό ως προς τα δικά σου θέλω, και να τακτοποιήσεις και το πνεύμα σου να το ταπεινώσεις, ώστε να φύγουν οι διάφορες απόψεις και γνώμες που σε οδηγούν σε αποφάσεις μακριά από το Θεό. Αν ετοιμάσατε και την καρδιά σας, και τώρα μπορείτε, εάν θέλετε, να λατρεύετε μόνο τον Κύριο, να θυσιάζετε, να προσφέρετε μόνο στο Θεό, τότε ο Θεός θα απαντήσει στις προσευχές σας και θα σας ελευθερώσει. Δηλαδή δεν φτάνει να προσεύχομαι καθόλου, μάλιστα. Δεν φτάνει να δοξάζω το Θεό καθόλου, μάλιστα. Δεν φτάνει να ψέλνω στο Θεό, αντιθέτως, μάλιστα. Ο Θεός πριν από όλα αυτά, για να είναι ευάρεστος, για να ευαρεστηθεί στον κάθε έναν από εμάς, πρέπει να δει καρπούς αξίους μετανοίας. Αν δεν υπάρχουν καρποί άξιοι μετανοίας, τότε δεν υπάρχει ανταπόκριση στην προσευχή μας και στην εξήτησή μας. Ναι, είναι και γραμμένο, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης τους εξητούντας Αυτόν, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν καρποί άξιοι μετανοίας που θα καταστήσουν τον άνθρωπο ευάρεστο εις το Θεό, ώστε ο Θεός ακούγοντας την προσευχή τους, καθώς βλέπει τους καρπούς τους άξιους μετανοίας, ακούγοντας την προσευχή τους να απαντήσει δια Πνεύματος Αγίου και να δώσει τη λύση στη δυσκολία, στα προβλήματα, σε όλα τα αιτήματα τα οποία ο άνθρωπος εξητά από το Θεό. Υπάρχει λοιπόν προσευχή αχρηστή. Μπορείς να προσεύχεσαι, να νηστεύεις, να ξενυχτάς την προσευχή, να εξητάς μόλις σου την καρδιά χωρίς αποτέλεσμα. Και υπάρχει και προσευχή ευάρεστη στο Θεό, που ο Θεός απαντάει. Και πώς απαντάει? Δίδοντας οδηγία Πνεύματος Αγίου που θα οδηγήσει στη λύση όλων των καταστάσεων, στην απάντηση όλων των αιτημάτων. Να το ξαναπώ γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όποια κατάσταση δυσκολίας και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, όποια και να είναι τα αιτήματά του, όποια είναι τα ζητήματά του, βεβαίως τη λύση την έχει στα χέρια του μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά η λύση αυτή πρέπει να έρθει στον άνθρωπο. Και πώς θα έρθει η λύση στον άνθρωπο? Με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, με το Λόγο του Θεού, ώστε ο άνθρωπος, γνωρίζοντας το τι πρέπει να κάνει, το πώς πρέπει να ενεργεί, να ενεργήσει κατά τρόπον ευάρεστο εις το Θεό, ώστε ο Θεός ευαρεστούμενος να δώσει τη λύση. Αλλά δεν μπορεί τίποτα από όλα αυτά να συμβεί αν ο άνθρωπος δεν επιστρέψει προς το Θεό ταπεινωμένος, με εξομολόγηση, μετάνοια και αληθινή επιστροφή στον Κύριο. Έκανα λάθος, έρχομαι σε σένα που μπορείς να με δεχτείς γιατί μετανοώ και να αναλάβεις τη ζωή μου. Να ελευθερωθεί από κάθε ματαιότητα στην οποία, για την οποία αγωνίζεται και θυσιάζει, δηλαδή για είδωλα και ξένους και αλλότριους θεούς. Να ελευθερωθεί από αυτά, να τα αποβάλει. Να ετοιμάσει έπειτα τον εαυτό του, ώστε να πλησιάσει το Θεό με ευάρεστο τρόπο για να ακούσει την προσευχή του. Και τότε ο Θεός θα απαντήσει. Βεβαίως με την προϋπόθεση ότι λατρεύουμε μόνο τον Κύριο, μόνο τον Χριστό, μόνο τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Ενώ ο διάβολος φέρνει πολλά πρόσωπα τα οποία μας οδηγούν τους ανθρώπους να λατρεύουν για να μην ακούγεται η προσευχή τους. Την Παναγία, τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Γιώργη και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία προσεύχονται οι άνθρωποι εις ματιν, έστω και αν μετανοούνε, γιατί δεν λατρεύουν μόνο τον αληθινό Θεό. Όταν όμως επιστρέψουν εκ των αμαρτιών αυτών, εκ της πλάνης στην αλήθεια, τότε ο Θεός θα ακούσει. Ο Σαμουήλ λοιπόν, που ήξερε τη λύση των πραγμάτων, την αποκάλυψε. Και ο λαός Ισραήλ μπροστά στην απελπισία του άκουσε, πίστεψε και υπάκουσε. Και έτσι το πρώτο πράγμα που κάνανε εκεί ήταν το εύκολο, απέβαλαν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ και λάτρευσαν μόνο τον Κύριο. Αλλά έπρεπε τώρα να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό. Γι' αυτό και ο Σαμουήλ είπε: «Συνάξατε όλων των Ισραήλ εις Μισπά και εκεί θα προσευχηθώ για σας στον Κύριο». Και βέβαια εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί για μας προσεύχεται με τα πάσης βεβαιότητος ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός για να μεσιτεύει υπέρ πάντων των ανθρώπων. Μετανόησαν, εξομολογήθηκαν
και αποφάσισαν να πράττουν το θέλημα του Θεού, γι' αυτό έβαλαν κριτή, τον Σαμουήλ, ο οποίος έκρινε μεταξύ του Τίμιου και του Αχρίου, σε κάθε έναν ξεχωριστά από το λαό Ισραήλ, ώστε όλοι γνώρισαν το θέλημα του Θεού και επέστρεψαν σε Αυτόν. Και τώρα απομένει να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Θα ενεργήσει, τώρα θα ενεργήσει. 20 χρόνια εξητούσαν, τίποτα δεν γινόταν. Τώρα θα ενεργήσει. Οι Φιλιστέοι είδαν τη συγκέντρωση και αποφάσισαν να επιτεθούν για τους διαλύσουν, γιατί θεώρησαν ότι θα επαναστατήσουν ο λαός Ισραήλ. Και πράγματι όλοι οι άρχοντες των Φιλιστέων ξεκίνησαν, πάρα πολύ εύκολο ήταν, οπλισμό δεν είχαν οι Ισραηλίτες τότε, σημαντικό τουλάχιστον, και ήρθαν εναντίον του Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες φοβήθηκαν, φόβον μέγαν, και απευθύνθηκαν πάλι στον Σαμουήλ, προσευχήσουμε, σταματάς να προσεύχεσαι για μας, από το φόβο. Από το φόβο όμως τώρα όχι της απιστίας, από το φόβο τον ανθρώπινο, με πίστη. Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Θεός, όταν μεγάλος αριθμός εχθρών, πολύ οπλισμένων, έρχονται εναντίον μια σκούφτα Ισραηλιτών χωρίς όπλα. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Εύκολα είναι για το Θεό, αδερφοί. Αυτά που για μας είναι αδύνατον, δεν γίνονται και προκαλούν φόβο, για το Θεό είναι πάρα πολύ εύκολα. Λέει η Γραφή, ευρώντισε ο Κύριος φωνή μεγάλη, τρομοκράτησε τους Φιλιστέους και το βάλανε στα πόδια. Στα καλά καθούμενα, μια βροντή φοβερή παρακυρίου που γέμισε την καρδιά των Φιλιστέων φόβο και τρόμο και άρχισαν να τρέχουν. Οι Ισραηλίτες πήραν θάρρος, τους κυνήγησαν και τους εξόντωσαν. Και από εκείνη τη στιγμή, μετά από 20 χρόνια αδιάκοπων προσευχών, από τη στιγμή που τους δόθηκε οδηγία Πνεύματος Αγίου από το δούλο του Θεού το Σαμουήλ και υπάκουσαν και έπραξαν πραγματικά κατά το θέλημα του Θεού, ενεργώντας με έργα μετανοίας, ο Θεός τους ελευθέρωσε διαπαντός. Ελευθερώθησαν από τους Φιλιστέους. Πήραν πίσω όλες τις περιοχές που είχαν κυριαρχήσει οι Φιλιστέοι. Και από εκεί και πέρα ο λαός Ισραήλ ζούσε ειρηνικά. Μέσα σε μια μέρα, αυτό που διγίνεται, μέσα σε ποια μέρα, σε ένα λεπτό, καθώς βρόντισε φωνή μεγάλη ο Θεός από τον ουρανό, έδωσε την τέλεια νίκη, την τέλεια ελευθερία, την τέλεια απάντηση. Και το μήνυμα είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός έχει, μόνο ο Θεός έχει την τέλεια απάντηση σε κάθε ζήτημά σου. Όχι την απάντηση, την τέλεια απάντηση σε κάθε ζήτημά σου. Το πιστεύεις? Είναι πολύ σοβαρό, γιατί μπαίνουμε σε ένα καινούργια περίοδο τώρα δυσκολιών, καταστάσεων που δεν προβλέπουμε και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά να θυμόμαστε και σήμερα και από σήμερα να μην ξεχνάμε ποτέ την τέλεια απάντηση σε κάθε ζήτημά σου, προσωπικό, οικογενειακό, εκκλησιαστικό, σε κάθε ζήτημά σου, την έχει μόνο ο Θεός. Την έχει στα χέρια του και είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο τίποτα στο Θεό. Όσο και αν μας φαίνεται εμάς τα πράγματα δύσκολα, αδύνατο να ελευθερωθούμε, απίστευτες δυσκολίες, ο Θεός έχει την τέλεια λύση, εύκολα, γρήγορα, σε αυτόν όμως πού? Όχι μόνο προσεύχεται, πριν προσευχηθεί, μετανοεί, ελευθερώνεται από τις ματαιότητες, ετοιμάζει την καρδιά του, τον εαυτό του να συναντήσει τον Κύριο, απευθύνεται και λατρεύει μόνο το Θεό.
Και τότε ο Θεός ευλογών θα ευλογήσει. Τότε ο Θεός ευλογών θα ευλογήσει, πληθύνων θα πληθύνει, γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής να αρνηθεί τον εαυτό του. Δεν μπορεί, άλλωστε την υπόσχεση του αυτή την επιβεβαίωσε με θόρκου, καθώς είπε «όμως είσαι αυτόν». Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, την τέλεια λύση την έχει ο Θεός σε κάθε ζήτημά σου. Γιατί ορκίστηκε στον εαυτό του ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, και θα θέλει να δοξάζεται. Γιατί θέλει να δοξάζεται στη ζωή σου. Είναι εύκολος ο δρόμος του χριστιανού, παρόλο που η πύλη, η πόρτα είναι στενή και η πορεία είναι τεθλιμένη. Είναι εύκολα, μπορεί εύκολα ο κάθε χριστιανός να παίρνει την τέλεια λύση από αυτόν που την έχει στα χέρια του και είναι έτοιμος να μας τη δώσει. Αμήν.